Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ. Ακόμη ένα eBay unboxing. Σας είχα ρωτήσει στο Instagram εάν θέλετε να ανοίξω κάποια λίγα πακέτα ή να περιμένω. Οι περισσότεροι βιαζόσασταν, αλλά τελικά εγώ περίμενα λίγο ακόμα και ήρθαν μερικά ακόμη πακέτα, τα οποία και θα τα δούμε παρεούλα σήμερα. Το πρώτο, έχω αγοράσει διάφορα πράγματα, τόσο γενικής χρήσης όσο και πιο εξειδικευμένα. Το πρώτο πακετάκι που θα ανοίξουμε είναι αυτό που βλέπετε μπροστά σας. Και να δω και εγώ τι είναι μέσα, γιατί σας ξαναλέω σε κάθε eBay unboxing. Ο καιρός περνάει, είναι εδώ και περίπου 25 μέρες με ένα μήνα. Από την υφή μερικά τα καταλαβαίνεις, μερικά όχι. Οπότε πάμε να τα δούμε παρεούλα τι είναι το κάθε τι. Όπως σας αρέσει και όπως μου λέτε ότι θέλετε να τα βλέπετε. Το πρώτο πράγμα που έφτασε είναι αυτό εδώ πέρα. Και αυτό εδώ πέρα είναι, πολύ ίσως να το έχετε προσέξει όσοι έχετε μη band. Είναι ένα βραχιόλι το οποίο μπαίνει στο χέρι, όπως βλέπετε φοράω διάφορα, και βάζεις εδώ μέσα το Mi Band σου προκειμένου να απλά να αλλάξει λίγο στυλ και να μετράει. Η αλήθεια είναι ότι το έχει αγοράσει και ο αδερφός μου ταυτόχρονα με μένα και του ήρθε λίγο πιο γρήγορα και δεν του άρεσε καθόλου και ούτε σε μένα. Γιατί είναι λίγο άβολο το πώς έχουν περάσει τα κρυκάκια. Για να ξέρετε κι εσείς που το έχετε δει και ίσως να θέλετε να το αγοράσετε, γενικά τα κρυκάκια τους είναι λίγο άβολα. Εγώ μάλλον θα κάνω κάποια πατέντα, θα το προσαρμόσω λίγο. Γιατί βλέπετε, έτσι όπως είναι, πάει στο πλάι, δεν ακουμπάει ο σένσορας. Πείτε ότι το βάζετε στο χέρι σας, ωραία. Είναι λίγο άβολο. Είναι πολύ άβολο βασικά, όσοι φοράτε τέτοια στα χέρια σας. Οπότε θέλει μια μικρή τροποποίηση, την οποία εάν δεν μπορείτε να την κάνετε, γενικά θα το συνιστούσα να τα αποφύγετε. Εγώ επειδή μπορώ να την κάνω αυτή την τροποποίηση, το αγόρασα προκειμένου να το φτιάξω. Στο επόμενο πακέτο θα δούμε κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι βιάστηκα λίγο να το ανοίξω, γιατί ήμουν περίεργος και είναι αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ και θα μου πεις, ρε Σίκωστα, τι είναι αυτό τώρα, τι φάση, τι παίζει, τι εργαλείο είναι αυτό. Λοιπόν, επειδή ξέρετε ότι έχω μια τυπική συλλογή απρολόγια και πολλά από αυτά χρειάζονται ειδικό ανοιχτήρι από πίσω. Ανοιχτήρι. Τυπικά ένα ανοιχτήρι είναι για να ανοίγεις ρολόγια. Και τι θα πει ανοιχτήρι. Λοιπόν, μέσα έχει δύο εξαρτήματα, δύο κομμάτια βασικά του parts. Ένα είναι αυτό και ένα είναι αυτό εδώ πέρα. Σε αυτό εδώ πέρα προσαρμόζεις, είναι προσαρμοζόμενη βάση, βάζεις αυτά εδώ τα όμορφα πινάκια και ρυθμίζεις πάνω κάτω, είναι τρία δόντια. Το ρυθμίζεις προκειμένου πόσο θες να είναι ανοιχτό ή κλειστό. Το βάζεις πίσω από το ρολόι και μπορείς έτσι ασκώντας κάποια συγκεκριμένη πίεση να το ανοίξεις. Είναι ιδανικό για να ανοίγεις ρολόγια και είναι αρκετά οικονομικό. 2 με 2,5 ευρώ το πήρα. Τώρα θα μου πεις, σου χρειάζεται πραγματικά? Τυπικά για κάποια ρολόγια ναι. Αν και η αλήθεια είναι ότι προτιμά να το πηγαίνω σε ρολογοποιό. Αλλά ας βρίσκεται. Είναι χρήσιμο εργαλείο και ίσως να χρειαστεί και κάπου αλλού. Εγώ το πήρα γιατί μου άρεσε και γιατί το βρήκα πρακτικό, τουλάχιστον κάποια στιγμή θα χρησιμοποιηθεί. Ελπίζω να σας αρέσει. Βιάστηκα, το άνοιξα γιατί μου φάνηκε λίγο περίεργο το πακέτο, αλλά ήταν αυτό μέσα τελικά. Περνώντας στο επόμενο πακέτο, είναι αυτό εδώ πέρα. Το μεταξύ, αυτό, ναι, έχει έρθει έτσι. Α, ωραία, άλλο ένα εξάρτημα για το Mi Band. Να σας το ανοίξω κιόλας να το δείτε. Είναι κάτι το οποίο το βλέπα. Έχει περάσει καιρός, έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος, κοντά 2 χρόνια που έχει κυκλοφορήσει το Mi Band 2, τώρα βγήκε και το 3. Αυτό εδώ είναι ένα πολύ όμορφο λουράκι με μια όμορφη διακριτική γραμμή. Υπάρχει σε διάφορα χρώματα. Εγώ διάλεξα κίτρινο μαύρο προκειμένου να βάζω το Mi Band το 2. Και ναι, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή εναλλακτική, αρκετά οικονομική. Και υπάρχουν πάρα πολλά χρώματα να διαλέξετε και συνδυασμοί. Να διαλέξετε το δικό σας τι θέλετε, τι δεν θέλετε. Πρακτικό, απλό, μια χαρά ανταλλακτικό και οικονομικό πάνω απ' όλα, έτσι. Αυτό εδώ. Στο επόμενο πακέτο ήρθε ένα μικρό. Η αλήθεια είναι ότι έχω διάφορα τύπου διακοσμητικά, τουλάχιστον για χέρια. Δαχτυλίδια δεν θυμάμαι αν έχω πάρει, θα δούμε. Αυτό εδώ, είναι ένα στο ίδιο mood. Για τώρα το καλοκαίρι κυρίως,
που δεν φοράω φούτερ, δεν φοράω μακριμάνικες μπλούζες. Χρησιμοποιώ διάφορα αξεσουάρ τύπου φάση βραχιόλια ή διάφορα πώς ήταν περικάρπια. Αυτό είναι ένα στο ίδιο mood. Εν τω μεταξύ μου άρεσε η επιγραφή Where there is a will, there is a way, το οποίο είναι αρκετά ωραίο. Εντάξει, αυτό νομίζω είναι γυναικείο, είναι η αλήθεια, νομίζω. Αλλά anyway, είναι ωραία πρακτικά δωράκια για παιδιά, για μεγάλους. Μια μπαίνει στη θάλασσα με αυτά και να μην φοβάσαι να σου χαλάσουν ότι είναι κάτι ακριβό. Δηλαδή τυπικά είναι αναλώσιμα. Ίσα ίσα για season καλοκαιριού και μετά άμα χαλάσουν τα πετάς και αλλάζεις με άλλα. Δεν είναι κάτι το super ακριβό, αλλά τουλάχιστον δίνουν μια όμορφη εναλλακτική τουλάχιστον στο look του καθενός. Τα οποία είναι αρκετά πρακτικά. Βλέπετε, φοράω αυτά εδώ. Έχω αυτό εδώ, δύο με μπιλάκια, τα άλλα είναι κομποσκίνια, εντάξει. Λοιπόν, ανάλογα με το στυλ του καθενός και πώς τη βρίσκει ο καθένας. Και περνάμε στο επόμενο πακέτο, το οποίο έχει έρθει από Ευρώπη, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Εν τω μεταξύ, έχει χειρόγραφη σημείωση επάνω. Καλά πακεταρισμένο. Ναι. Εντάξει, οκ. Αυτά εδώ έχουν έρθει και είναι, έχουν έρθει από τη Λετωνία και είναι ανταλλακτικά για να βάλω ζώνη στην κιθάρα μου. Είναι τα επίσημα της Stag. Stag είναι η μάρκα της κιθάρας που έχω. Όσοι βλέπετε το Instagram ξέρετε την κιθάρα μου. Πρόσφατα την έφτιαξα ξανά. Και στο ίδιο mood αγόρασα αυτά τα δύο. Έψαχνα να βρω κάτι οικονομικό. Έχω πάρει και κάποια πιο οικονομικά. Αυτά εδώ κάνουν γύρω στα 8 με 9 ευρώ. Είναι τα original της Stag. Αρκετά τσιμπημένη η τιμούλα τους, αλλά εδώ Ελλάδα δεν τα βρίσκεις. Διάλεξα χρυσό γιατί η κιθάρα έχει μαύρο χρυσό, οπότε για να ταιριάζει στο όλο mood concept της κιθάρας. Όσοι είστε στο Instagram μπείτε κάντε ένα follow αν θέλετε, προκειμένου να βλέπετε τα διάφορα post που κάνω με την κιθάρα μου και όχι. Είναι τα original bracket τα οποία μπαίνουν πάνω στην κιθάρα, βιδώνουν. Το δεύτερο κομμάτι είναι διπλά τέλος πάντων. Το δεύτερο κομμάτι μπαίνει πάνω στη ζώνη της κιθάρας όπως βλέπετε από εδώ πίσω. Και έτσι εσείς μπορείτε να την ασφαλίσετε, να την γκρεμάσετε στον ώμο σας και να στέκεστε για να παίζετε όρθιοι. Κάτι το οποίο το περίμενα είναι η αλήθεια. Και είναι αρκετά ακριβούτσικο γιατί είναι original, δεν είναι ψεύτικο part από Κίνα. Έχει έρθει νομίζω από Ρήγα Λετωνίας. Και ναι, και είναι πανέμορφο by the way. Ναι. Επόμενο πακέτο, αυτό εδώ. Πάλι κάτι διακοσμητικό για τον καρπό νιώθω ότι θα είναι. Ναι. Ένα πολύ όμορφο βραχιόλι, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, να σας το ανοίξω βασικά να το δείτε. Ένα αρκετά όμορφο απλό διακοσμητικό. Η τιμή του στο eBay, να σας πω την αλήθεια, είναι γύρω στο 1,80 ευρώ. Εκεί μέσα θα τα βρείτε. Τα πιο μεγάλα γύρω στο 1,36 με 1,40. Ας πούμε αυτό εδώ έρθε όλο σετ μαζί, μάλλον ένα κομμάτι 1,30. Αυτό το νομίζω κάνει γύρω στο 80 λεπτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι τα ίδια που πουλάνε και τα τουριστικά. Μόνο από τα τουριστικά νομίζω ότι τα πουλάνε από 5 έως 10 ευρώ το καθένα. Οπότε γιατί όχι, αν ασχολείστε και μπορείτε να αγοράσετε, αγοράστε ελεύθερα. Α, αυτό είναι δαχτυλίδι όπως καταλαβαίνω, οπότε ναι, πήρα και δαχτυλίδι. Πάντα υπάρχει ένας κίνδυνος με τα δαχτυλίδια και αυτό γιατί είναι τυλ. Δεν πήρα τυλ δαχτυλίδι. Anyway. Εντάξει, αυτό είναι εντελώς off. Στην αγγελία φαινόταν τυρκουάζ, κάτι πολύ όμορφο και αυτό εδώ είναι τυλ, μοιάζει αλλά δεν είναι όπως το είχα δει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα το φορέσω είναι η αλήθεια. Γι' αυτό θέλει λίγο προσοχή με αυτά τα δαχτυλίδια γενικά. Φθηνό είναι, οικονομικό είναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα το φορέσω ή όχι γιατί το χρώμα του συγκεκριμένου δεν μου αρέσει. Αυτό που είχα δει όταν το παρέγγελνα ήταν διαφορετικό. Αλλά πέρα από αυτό, ένα απλό δαχτυλίδι. Η τιμή του και σε αυτά είναι οικονομικά. Πάρα πολύ οικονομικά θα έλεγα. Επόμενο πακέτο είναι κάτι το οποίο έχω καταλάβει τι είναι. Είναι ένα πορτοφόλι. Πρόσφατα χάλασε το δικό μου πορτοφόλι και αγόρασα 2-3 από το eBay εναλλακτικά για να το αλλάξω. Γενικά δεν, προς το παρόν δεν αγοράζω ακριβά πορτοφόλια γιατί δεν έχω τόσα λεφτά για να βάλω μέσα. Οπότε δεν έχει νόημα να πάρω ένα πορτοφόλι το οποίο είναι πιο ακριβό από τα λεφτά που θα βάλω μέσα.
Και ναι, πήρα ένα αρκετά απλό, γύρω στα 3 με 4 ευρώ για να κάνω τη δουλειά μου. Είναι αυτό εδώ, είναι αρκετά όμορφο, ποιοτικό, έχει δύο θήκες, θα σας πω τώρα αμέσως, έχει δύο θήκες για να βάλετε τα χρήματά σας μέσα, έχει για να μην μυρίζετε εξ' αυτό. Ωραία, βάζουμε 1, 2, 3, 4. Έχει και για καρτούλα SD. Κάποια από αυτά κυκλοφορούν και με υποδοχή για κάρτα SD. Ωραία, για να βάζει φωτογραφίε. Ναι, αρκετά καλό. Αρκετά άνετο. Δεν έχει για τα ψηλά. Γενικά δεν χρησιμοποιώ ποτέ πορτοφόλι για ψηλά. Δεν μου αρέσει να βάζω σε πορτοφόλι τα κέρματά μου. Για τα λεφτά του, νομίζω ότι είναι καλό. 1 με 2 χρόνια θα τα βγάλει μέχρι να χαλάσει. Είναι αυτά χαλάνε πάνω στην διετία, να ξέρετε. Οπότε 3 ευρώ για 2 χρόνια είναι καλή φάση. Τώρα, αν ποτέ κάνω τόσο πολλά λεφτά και χρειαστώ ένα πολύ καλό πορτοφόλι, εντάξει, εννοείται ότι θα το πάρω. Αλλά σα ξαναλέω, δεν έχει νόημα να χρησιμοποιώ πορτοφόλι το οποίο έχει κοστίζει παραπάνω από πόσο είναι συνολικά τα χρήματα που θα βάλω μέσα του. Οπότε, ναι, νομίζω ότι είναι μια χαρά προ το παρόν. Και είχα αγοράσει κι άλλο ένα, να σας το δείξω, μισό λεπτό. Είναι αυτό εδώ, το οποίο μου άρεσε πολύ περισσότερο, να σας πω την αλήθεια. Είναι jean, είναι για σε φάση για το καλοκαίρι πολύ πιο καλό. Είναι πιο λεπτό, που σημαίνει ότι δεν πιάνει πολύ χώρο στην τσέπη του παντελονιού μπροστά ή πίσω όπου θέλετε να το τοποθετήσετε. Και έχει ωραίο σχέδιο, δεν σας το ανοίγω τώρα γιατί μέσα έχω πράγματα και αντικείμενα δικά μου. Οπότε ναι, είναι γενικά πολύ καλή φάση, αξίζει και είναι πιο λεπτό. Επίσης οικονομική τιμή σε αυτό. Και ας περάσουμε στο επόμενο αντικείμενο, το οποίο πάλι δαχτυλίδι νιώθω ότι θα είναι. Ελπίζω αυτή τη φορά να είναι καλό δαχτυλίδι και όχι κάποιο off-all. Και ναι, όντως αυτό είναι ένα καλό δαχτυλίδι. Εάν δείτε και στην περιγραφή που σας έχω τα link για τα συγκεκριμένα, θα δείτε ότι υπάρχουν διάφορα μεγέθη. Καλό είναι να βρείτε ένα κατάλογο και να τα σημειώσετε. Να μετράτε τη διάμετρο του χεριού σας. Και τυπικά θα αντικαταστήσει μάλλον ένα από αυτά τα δύο. Ατσάλι είναι, δεν είναι ασήμι. Αλλά τη δουλειά του την κάνει τουλάχιστον για όσο καιρό χρειαστεί. Είναι αρκετά ωραία και έχουν την πλάκα τους. Πάμε. Έχω άλλα 3 πακέτα μαζί με αυτό, οπότε ναι, και αυτό διακοσμητικό για το χέρι παίζει να είναι. Οπότε πάμε να δούμε τι είναι μέσα. Είναι ένα πολύ όμορφο. Αυτό μου αρέσει. Είναι τελείως καλοκαιρινή φάση με το συγκεκριμένο. Ένα βραχιολάκι, το οποίο έχει μια κεφαλή λονταριού, τύπο, ναι, μια κεφαλή λονταριού στη μία. Αρκετά απλό για να βάζεις στο χέρι σου, προκειμένου έτσι να έχεις ένα καλύτερο καλοκαιρινό look. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλό. Έχει την πλάκα του, σε κάποιους πάει, σε κάποιους δεν πάει. Ανάλογα και αυτό που είπε είναι, by the way. Μπορώ να πω ότι ναι, για τα λεφτά του, για το 1 ακόμα κάτι ευρώ, νομίζω ότι για καλοκαιρινό αξεσουάρ είναι ok, είναι κομπλέ. Το πρώτο τελευταίο είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι τζαμάκια για το κινητό, το MIUI A1, τα οποία ξαναγόρασα από την ίδια εταιρεία που είχα αγοράσει και τις προάλλες, γιατί τυπικά δύο φορές πραγματικά με έσωσαν. Τη μία φορά έπεσε το κινητό μου από ένα όργανο στο γυμναστήριο, πέφτει κάτω, ραγίζει, βέβαια η αλήθεια είναι ότι στράβωσε το MIUI A1, αλλά ράγισε το τζάμι, η οθόνη δεν έπαθε τίποτα. Και τη δεύτερη φορά έκανα το λάθος και τα κουμπάω στην ερωτομή του αυτοκίνητο, ξεχασμένος κι εγώ. Και πάω να ανοίξω το port bagage. Γλιστράει το τηλέφωνο, πέφτει μέσα στη χαραμάδα. Βγάζω τα πράγματα από το port bagage και καθώς το κατεβάζω, ακούω ένα κρακ, 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 πώς κάνει το τζάμι όταν ραγίζει. Και λέω πάει, το χάσαμε το κινητό. Εν τω μεταξύ, αυτό το καημένο το MIUI A1 είναι σκυλί, πραγματικά αν το δείτε είναι λίγο πιο στραβό από το φυσιολογικό του. Αλλά όπως βλέπετε η οθόνη του, αυτή τη στιγμή έχω βάλει ένα πλαστικό απλό screen protector, δεν έχει πάθει τίποτα. Κάτι το οποίο είναι υπέροχο γιατί ας πούμε σκεφτείτε το μάγκωσα ανάμεσα στη χαραμάδα από την πόρτα του αυτοκινήτου του port bagage και αντί να χαλάσει το τηλέφωνο να σπάσει η οθόνη του έσπασε το προστατευτικό. Τα οποία είναι τρομερά προστατευτικά και πήρα και δεύτερο, άλλα δύο νομίζω πρέπει να έχει μέσα, προκειμένου να τα αντικαταστήσω για να κάνω τη δουλειά μου σωστά. Ναι, έχει δύο τζαμάκια μέσα. Πες μου ότι έχει τρία τζαμάκια μέσα να γελάσω. Okay, έχει τέσσερα τζαμάκια μέσα. Εγώ δύο παρήγγειλα, τέσσερα βάλανε. Not bad, θα χρησιμοποιηθούνε. Ελπίζω να μην τα σπάσω πάλι. Ελπίζω, αλλά είναι πολύ καλή προσφορά. Εάν νομίζω στα link που θα σας έχω θα έχει και για άλλα μοντέλα φαντάζομαι, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως το συγκεκριμένο έχει δοκιμαστεί, με έχει σώσει 2 φορές. Οπότε εντάξει, νομίζω ότι αξίζει να το δείτε και εδώ πέρα και αν θέλετε κάποιοι από εσάς να πάτε να του ρίξετε μια ματιά. 2 φορές, ειδικά τη δεύτερη παρά ήταν
σωτήριο. Δείτε το τηλέφωνο. Τυπικά, βασικά δεν σας ανοίγω το τηλέφωνο γιατί έχω notes επάνω. Είναι, έχει σωθεί. Anyway. Και το τελευταίο αντικείμενο, το οποίο είναι και το πιο μεγάλο από όλα, είναι αυτό εδώ. Και είναι, ήθελα να αγοράσω μία θήκη για να βάζω την κάμερα. Την κάμερα την οποία έχετε δει, τη Mi 1A, τη mirrorless της Xiaomi, την οποία και χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή για να τραβήξω το unboxing, η οποία είναι αρκετά πρακτική τσαντούλα, έχει γύρω στα 8 με 9 ευρώ είχε, και ήθελα κάτι το οποίο να είναι πρακτικό, compact και να αγκαλιάζει την κάμερα όσο καλύτερα γίνεται. Δηλαδή, αν δείτε, παρακαλώ να δούμε, ανοίγει από πάνω, ωραία. Καταρχήν έχει χερούλι για να την σηκώνει. Έχει από τα πλάγια υποδοχές για να την κρεμάσεις στον ώμο σου. Φαντάζομαι ότι μέσα θα είναι το λουράκι του ώμου. Ναι, μέσα είναι το λουράκι του ώμου. Και είναι οι τυπικές για DSLR, για απλές κάμερες, οποία μπαίνει με το φακό μέσα προκειμένου να προστατεύεται. Όπως λογικό είναι να είναι για μεγαλύτερη κάμερα, αλλά τυπικά θα προστατεύει και τη δικιά μου. Έχει και υποδοχές για να βάλετε μπαταρίες ESD. Είναι μια καλή εναλλακτική, οικονομική εναλλακτική για όσους ψάχνεστε για κάτι φθηνό, γύρω στα 8-9 ευρώ, κάπου τόσο πρέπει να το πήρα, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτό ήταν το eBay unboxing, γρήγορο, μεγάλο, δεν ξέρω πόσο βγήκε. Είχα αρκετά πραγματάκια τελικά, μαζεύτηκαν. Εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο eBay, παιδιά. Συγγνώμη που δεν δείχνω το πρόσωπό μου, απλά είμαι σε φάση αλλαγών πάλι. Λοιπόν, έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά, από μένα και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Γεια σας.